Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας στο YouTube. Σήμερα έχουμε ένα βίντεο με τίτλο «Τα νεύρα των ναρκισσιστών και τα νεύρα της μάνας μου». Αφορμή και αιτία για αυτό το βίντεο είναι ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο «Τα νεύρα των ναρκισσιστών. Είναι ο νευρικός χαρακτήρας δικαιολογία για βία?». Ένα σχόλιο το οποίο γράφει ένα 24χρονο κορίτσι. Το διαβάζω. Γεια σας κυρία Θέκλα και ευχαριστούμε για όλα τα βίντεο. Εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και ευχαριστώ πολύ που χρησιμοποιείτε τα βίντεο προς όφελο σας, γιατί αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός τους. Είμαι 24 χρόνων, να ζήσεις, και η μητέρα μου είναι τρομερά νευρικό άτομο. Ειδικά με τον πατέρα μου. Ήταν από πάντα νευρική. Φανταστείτε, ήμουν 5-6 χρόνων και η χάρη που τη ζητούσα ήταν αν μπορεί να μην φωνάζει. Και φυσικά ποτέ δεν το έκανε, λέει στην παρένθεση. Τώρα τελευταίος όμως έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ο πατέρας μου είναι σε κάποια αρχικά στάδια άνοιας και αρχίζει να ξεχνάει και η μητέρα μου νευριάζει υπερβολικά πολύ μαζί του και ξεστομίζει ακραίες και πολύ βαριές κουβέντες. Και φυσικά όποτε της λέω «γιατί μιλάς έτσι» μου λέει «γίνεται να μην νευριάζω, έχω κουραστεί». Ξέρω να μην τις ανοίγουμε για τίποτα, γιατί όποτε με βλέπει θλιμμένη νευριάζει που είμαι στεναχωρημένη και δεν θα έπρεπε να είμαι. Τοξική θετικότητα η μανούλα εκτός από πολλά νεύρα. Όποτε είμαι συναισθηματικά ταραγμένη και φαίνεται πολύ, αν για παράδειγμα κλαίω και η στενοχώρια μου δεν περάσει με τη μια συμβουλή που θα μου δώσει, νευριάζει και μου λέει ότι είμαι υπερβολικά ευαίσθητη. Δεν έχω καμία όρεξη να μοιράζομαι προσωπικά μου θέματα μαζί της, από τη στιγμή που ξέρω ότι η στήριξη που θα μου προσφέρει είναι σχεδόν μηδαμινή. Όμως μετά από ένα τραυματικό γεγονός που πέρασα, που και εκεί φυσικά είχα μηδενική στήριξη στο πένθος μου, λέγοντάς μου ότι απλώς κάνω σαν καταθλιπτικό επειδή έκλαιγα για τη φίλη μου, δεν της έλεγα πραγματικά τίποτα για όλο εκείνο το χρόνο. Η μητέρα μου ένιωθε παραμελημένη και έλεγε ότι χρησιμοποιώ το σπίτι ως ξενοδοχείο. Κάναμε μια κουβέντα κάποια στιγμή, της είπα ότι η συμπεριφορά της δεν μου αρέσει και απλώς άρχισε να κλαίει και να μου λέει ότι δεν ήθελε να φερθεί έτσι, απλώς είναι ο χαρακτήρας της νευρικός και δεν μπορεί να τον αλλάξει. Φυσικά και μετά από αυτή τη συζήτηση συνεχίζει να είναι φουλ νευρική, τώρα με τον πατέρα μου πιο πολύ παρά με εμένα. Σε μένα προσπαθεί πλέον να το παίξει γλυκιά και να με κερδίσει, αλλά και πάλι δεν νιώθω άνετα να της λέω τα θέματά μου και όποτε το κάνω καταναγκαστικά για χάρη μιας καλής σχέσης. Αυτά κυρία Θέκλα μου, ήθελα απλώς να τα μοιραστώ, να είστε καλά. Κάνω ψυχοθεραπεία και μου είναι πολύ δύσκολη γιατί δεν αντέχω να νιώθω τα συναισθήματα μου στις συνεδρίες, αλλά κάνω διαλύματα και ξαναπηγαίνω, να είστε καλά. Καταρχάς θέλω να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο κορίτσι αυτό, το οποίο σε αυτή την τόσο νεαρή ηλικία, των 24 ετών, κάνει ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαιδεύεται, εφόσον παρακολουθεί τα βίντεο μας, και προσπαθεί να εξελιχθεί σε ένα πρόσωπο με υγιή προσωπικότητα και να προστατεύσει τον εαυτό της από την οποιαδήποτε μορφή βίας και τοξικότητας. Η μάνα σου είναι νευρική και η μάνα σου, με βάση όσα καταγράφεις στο σχόλιο σου, έχει ναρκισσιστικό τύπο προσωπικότητας. Δεν είναι διάγνωση να πεις ότι κάποιος είναι ναρκισσιστής, είναι παρατήρηση. Παρατήρηση της συμπεριφοράς του. Όπως εξήγησα και στο βίντεο κάτω από το οποίο σχολίασες, όλοι οι άνθρωποι έχουμε νεύρα. Όλοι οι άνθρωποι είναι φυσιολογικό να θυμώνουμε. Ο θυμός είναι ένα προστατευτικό πρωτογενές συναίσθημα, το οποίο δημιουργείται μέσα μας αυθόρμητα όταν νιώσουμε απειλή ή όταν νιώσουμε κίνδυνο. Ο φόβος, ο θυμός είναι και τα δύο πρωτογενή συναισθήματα, και πρωτόγωνα και πρωτογενή. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι εγώ δεν θα θυμώσω ποτέ μου. Δεν γίνεται να μην θυμώσεις. Μόνο άμα είσαι κοιμισμένος δεν θα θυμώσεις, και πολλές φορές βλέπουμε και όνειρα στον ύπνο μας όταν έχουμε ασυγείριστα πράγματα στο υποσυνείδητο μας που θυμώνουμε και στα όνειρα μας. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να αποθούν το θυμό τους όταν είναι ξύπνοι μπορεί να βλέπουν θυμωμένα όνειρα, όπως και να έχει. Έχει θέματα η μάνα σου, πολλά θέματα. Σίγουρα δεν είναι μια στοργική μητέρα.
σίγουρα δεν είναι μία μητρική μητέρα. Εννοείται ότι όλες οι μητέρες μπορεί κάποιες φορές να είναι θυμωμένες. Μπορεί κάποιες φορές να έχουν νεύρα. Μπορεί κάποιες φορές να απαντήσουν απότομα στα παιδιά τους. Ή να μην έχουν την υπομονή μια συγκεκριμένη μέρα για να αντέξουν ίσως τις ερωτήσεις ενός μικρότερου παιδιού ή τις συναισθηματικές μεταπτώσεις που έχει ένας εφήβος. Δεν είναι εύκολο να είσαι μητέρα. Και σου μιλάω και από το χώρο της προσωπικής εμπειρίας. Είναι δύσκολο να είσαι μητέρα και γι' αυτό τον λόγο δεν είναι καθόλου καλή ιδέα οι άνθρωποι να προχωρούμε άσκεφτα και αλόγιστα στο να αναλαμβάνουμε τόσο δύσκολους ρόλους. Είναι δύσκολος ο ρόλος της μητέρας, όπως επίσης είναι και δύσκολος ο ρόλος του πατέρα. Και γενικότερα οι γονείς οφείλουμε να είμαστε συναισθηματικά διαθέσιμοι, παρόντες συναισθηματικά για τα παιδιά μας και οφείλουμε να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, ούτως ώστε τα ελλείμματα μας και τα ελαττώματα μας να μην ταλαιπωρήσουν, να μην κακοποιήσουν τα παιδιά μας. Δεν ξέρω τι θέματα έχει μέσα της η μάνα σου και να σου πω την αλήθεια δεν με αφορά κιόλας και δεν με ενδιαφέρει κιόλας, γιατί η ίδια δεν είναι καν διαθέσιμη να εξερευνήσει τον εσωτερικό της κόσμο, δεν είναι διαθέσιμη να κάνει δουλειά με τον εαυτό της. Είναι εύκολος στόχος ο ανοικός σύζυγος, είναι εύκολος στόχος το ανήλικο παιδί, είναι εύκολος στόχος ένα ευαίσθητο παιδί στην εφηβεία όπως είσαι εσύ, γιατί είπαμε ότι ψυχολογικά και ψυχοσυναισθηματικά η εφηβεία συνεχίζεται μέχρι και τα 26 χρόνια στα κορίτσια. Είναι εύκολος στόχος να τα βάλεις με τους αδύναμους. Ας πάει να τα βάλει με κάποιον ο οποίος έχει εξίσου υψηλή δυναμικότητα όπως έχει ίδια, να δούμε αν θα τα καταφέρει, να βγάλει τα νεύρα της πάνω σε κάποιον ο οποίος δεν θα τη λυπηθεί, δεν θα τη φοβηθεί, δεν είναι εξαρτημένος από αυτήν και δεν έχει την ανάγκη της ή δεν είναι συνεξαρτημένος σε αυτή. Σε καμία περίπτωση δεν συστήνω να απαντούμε στη βία με βία, απλώς θέλω να τονίσω ότι οι ναρκισσιστές βγάζουν τα νεύρα τους, βγάζουν την κακία τους εκεί που τους παίρνει. Άρα, για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από την κακία των ανθρώπων οι οποίοι τεμπελιάζουν συναισθηματικά, τεμπελιάζουν πνευματικά για να κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους, αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν τα εσωτερικά τους προβλήματα, το εσωτερικό τους χάος και ανταυτού ξεσπούν πάνω στους άλλους για να νιώθουν μια πρόσκαιρη ανακούφιση και ξανά πάλι όταν θα ξαναφορτώσουν πάλι να ξαναξεσπάσουν, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να βλέπουμε ότι στην περίπτωση αυτή η μάνα σου είναι ένας προβληματικός άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που δεν σέβεται εσένα. Δεν σέβεται και τον πατέρα σου με βάση όσα γράφεις. Αυτά είναι δικά τους θέματα. Θα μου πεις ο πατέρας μου είναι ανοϊκός, μα δεν πρέπει εγώ να προστατεύσω τον πατέρα μου που είναι στην αρχή της άνοιας. Ο πατέρας σου όταν παντρεύτηκε και τη μάνα σου δεν είχε άνοια και δεν ξέρω τι ρόλο έχει βαρέσει και αυτός μέχρι σήμερα για να είναι έτσι οι σχέσεις τους. Ίσως αν η μάνα σου πήγαινε να μιλήσει σε κάποιον ειδικό, ίσως αν η μάνα σου αποφάσισε να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού της, να ανακάλυπτε ίσως ότι υπήρχαν και ζητήματα στη σχέση της με τον πατέρα σου και πράγματα που θα έπρεπε εκεί πέρα να τακτοποιήσει. Δεν μας αφορά. Πρέπει να σταματήσουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες των άλλων. Η μάνα σου, δεν ξέρω, είσαι 24, σε έκανε στα 20, είναι 44, σε έκανε στα 30. Είναι 54, σε έκανε στα 40, είναι 64. Είναι σε μια ηλικία, είναι ενήλικας η μάνα σου και οφείλει να φτιάξει η ίδια τα δικά της προβλήματα και να τακτοποιήσει η ίδια τις δικές της ταχτοποιητές καταστάσεις. Δεν είναι καλό για σένα να προσπαθήσεις εσύ να την καταλάβεις τη μάνα σου και να προσπαθήσεις να τη θεραπεύσεις. Δεν γίνεται και ψυχολόγος να έχει σπουδάσει, δεν γίνεται να ψυχοθεραπεύσεις τη μάνα σου. Τώρα θα σου πω κάτι το οποίο θα ακουστεί και λίγο παράδοξο για να το λέω το 2024 με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες της ελληνικής κοινωνίας. Μήπως να μην έμενες μαζί της. Μήπως να βάλεις στόχο να ανεξαρτητοποιηθείς οικονομικά και να διαμένεις κάπου μόνη σου, ούτως ώστε να μην έρχεσαι συνεχώς σε επαφή με τα νεύρα της. Γιατί ένα ανήλικο παιδί, ένα παιδί στην παιδική ηλικία, στην προεφηβεία, στην εφηβεία, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν είναι εφικτό να φύγει από το σπίτι. Ενώ ένα ενήλικο νομικά παιδί όπως είσαι εσύ, εάν έχει την οικονομική ανεξαρτησία, μπορεί να νοικιάσει μία καμαρούλα, να νοικιάσει ένα μικρό σπίτι, δεν ξέρω που μένεις, αν μένεις στην Αθήνα, έχει περιοχές που είναι
εξαιρετικά ψηλά τα νίκια και πολύ δύσκολο να νοικιάσει ένα παιδί μόνο του με τον βασικό μισθό, γνωρίζω τις δυσκολίες. Στην επαρχία ίσως είναι πιο δύσκολο να νοικιάσει κάποιος, όμως αν το βάλει στόχο να απελευθερωθείς και να φύγεις από το τοξικό περιβάλλον, θα τα καταφέρεις. Θα τα καταφέρεις βάζοντας την κρίση σου να δουλέψει. Θα σου πω το παράδειγμα εδώ πέρα. Υπάρχει ένα κορίτσι το οποίο συνομιλούσε μαζί μου μέσω Instagram. Είναι μια κοπέλα η οποία είναι φοιτήτρια και είναι στο τελευταίο έτος μιας πολύ απαιτητικής σχολής. Είναι 25 χρόνων, νομίζω 1-2 χρόνια μεγαλύτερη από σένα, σπουδάζει ιατρική και είναι στο τέλος. Πολύ δύσκολη σχολή της, πολλά τα μαθήματα. Η κοπέλα αυτή, όπως μου έχει γράψει, όταν ήταν παιδί πέρασε καρκίνο, παιδικό καρκίνο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να περάσει ένα παιδάκι καρκίνο, θεραπείες, παρενέργειες των θεραπείων, άγχος, φόβος και από τους γονείς που να μεταφέρεται στο παιδί και ούτω καθεξής. Και το παιδί αυτό, το κορίτσι αυτό τώρα, σου λέω είναι 1-2 χρόνια μεγαλύτερη από σένα, μου γράφει πριν μερικούς μήνες ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορώ να έχω επαφές με τους γονείς μου, οι γονείς μου είναι τοξικοί, οι γονείς μου είναι παρεμβατικοί, οι γονείς μου προσπαθούν να με ελέγξουν με τα χρήματα τους και αποφάσισα να πάω no contact με τους γονείς μου. Και μου έγραφε στο Instagram ότι έχω μεγάλη δυσκολία για το πώς θα τα βγάλω πέρα οικονομικά μόνη μου και πώς θα μπορέσω να διαχειριστώ στην ουσία την αποκοπή μου από την οικογένεια, η οποία εκτός από χρήματα μου δίνει και παρεμβάσεις και επεμβάσεις και τοξικότητες. Και συνομιλούσαμε έτσι αραιά και που. Και σε κάποια φάση μου λέει, ξέρεις κυρία Θέκλα, βρήκα δουλειά. Βρήκα δουλειά, κάνω λάντζα σε ένα εστιατόριο. Πηγαίνω στη σχολή μου, διαβάζω για τα μαθήματά μου και κάνω και λάντζα. Και τα καταφέρνω να πληρώσω το ενίκιο μου, να πληρώσω τα κοινόχρηστα μου. Με οικονομία καταφέρνω να τα βγάλω πέρα και καταφέρνω να κρατήσω, να διατηρήσω το no contact με τους γονείς μου. Και είμαι πολύ καλύτερα ψυχολογικά από ό,τι ήμουνα όταν οι γονείς μου μου έδιναν χρήματα, πλήρωναν για τη διαμονή μου ως φοιτήτρια, αλλά με τοξίκωναν συνεχώς με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσα. Και μάλιστα όταν η κοπέλα μου τα έστειλε αυτά τα προβλήματα, της έγραψε έτσι απλά γιατί ήθελα να δω το σκεπτικό της, υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για σένα? Και μου απαντάει, όχι κυρία Θεκλή, ήθελα απλώς κάπου να τα πω. Και εγώ της έγραψα, ψάξε τρόπο. Σκέψου ότι είναι de facto η συνθήκη ότι δεν έχεις γονείς, άρα δεν έχεις να περιμένεις από αυτούς να σου δώσουν στέγη και τροφή. Ψάξε τρόπο και είμαι σίγουρο ότι είσαι έξυπνη κοπέλα και θα βρεις τρόπο να υπάρξεις χωρίς να είσαι εξαρτώμενη από αυτούς. Και βρήκε τον τρόπο. Και είμαι σίγουρη ότι με αυτόν τον τρόπο που βρήκε προστατεύει και τον εαυτό της και την υγεία της. Γιατί ένα παιδί που έχει περάσει καρκίνο στην παιδική ηλικία πρέπει να προσέχει 3 φορές περισσότερο από ένα παιδί που δεν έχει περάσει καρκίνο στην παιδική ηλικία, ώστε να διατηρήσει την υγεία του ως ενήλικας. Λοιπόν, υπάρχουν δυστυχώς τοξικοί γονείς. Υπάρχουν ναρκισιστές γονείς. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι είναι νευρικοί και λόγω ναρκισισμού δεν κάνουν καμία απολύτως δουλειά με τον εαυτό τους για να ξεπεράσουν τη δυσκολία διαχείρισης των νευρών τους. Εγώ προσωπικά είμαι ένα άτομο, ένα πρόσωπο, που έχω μία τάση προς το θυμό. Είναι εύκολο για μένα να θυμώσω. Είναι εύκολο για μένα να ψηλώσω τους τόνους. Και αυτό το έχω και λόγω ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών που έχω κληρονομήσει, αλλά και λόγω του ότι έχω δεχθεί βία στην παιδική μου ηλικία. Το αναγνωρίζω ότι έχω θέμα με τη διαχείριση του θύμου μου. Κάνω ψυχοθεραπεία συστηματικά για να αντιμετωπίσω τη δυσκολία διαχείρισης του θύμου μου. Όταν ξεφεύγω, γιατί άνθρωποι είμαστε και ξεφεύγουμε και κάποιες φορές μπορεί να είμαστε άϊπνοι, μπορεί να είμαστε κουρασμένοι, μπορεί οι ορμόνες μας να είναι λίγο τελούλου και να ξεφεύγουμε πιο εύκολα. Το καταλαβαίνω, το μαζεύω, ζητάω συγγνώμη από τα παιδιά μου, από τον σύντροφο μου, αν έχω υψώσει τον τόνο της φωνής μου, αν έχω μιλήσει έντονα, αν έχω κάνει έντονη γκρίνια και προσπαθώ να μην το κάνω ξανά. Δεν είναι ίδιο μόνο των ναρκισιστών τα νεύρα. Έχει και άλλους ανθρώπους που έχουν νεύρα χωρίς να είναι ναρκισιστές. Το ίδιο όμως των ναρκισιστών είναι ότι δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα νεύρα τους. Αν τους πεις, σε παρακαλώ, μην φωναζεις τόσο ή μην δημιουργείς προβλήματα, μην δημιουργείς καυγάδες, θα σου πω, μα δεν φταίω εγώ, φταίω ο πατέρας σου, φταίω ένας, φταίω άλλος, εγώ είμαι κρίμα, είμαι θύμα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για τη διαχείριση των δικών τους συναισθημάτων, δεν κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους και ανταποκρίνονται μόνο στο φόβο, στα όρια. Τις έβαλες τώρα κάποια όρια και δεν φωνάζεις εσένα, αλλά φωνάζεις τον πατέρα σου. Το να μένεις εσύ όμως στο ίδιο σπίτι μαζί της που φωνάζεις τον πατέρα σου πάλι σε επηρεάζει. By proxy. Οπότε, βάλε τη στο οριστικό όριο να πας να μείνεις μόνη σου, προγραμμάτισε το και είμαι σίγουρη πως θα βρεις τον τρόπο να το επιτύχεις και δεν σε αφορά γιατί έχει νεύρα, ούτε σε αφορά τι θα κάνει με τα νεύρα της, δεν θα είναι πλέον δικό σου πρόβλημα. Εντάξει. Αν αφήσουμε τους νευρικούς, οι οποίοι ξεσπούν πάνω στους άλλους χωρίς καμία μεταμέλεια να είναι μόνοι τους, θα ξεσπάσουν πάνω στα ντουβάρια και θα μας αφήσουν ήσυχους. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Αλλά δυστυχώς δεν είναι όλοι οι γονείς γονεϊκοί, δεν είναι όλες οι μητέρες μητρικές, δεν είναι όλοι οι πατεράδες πατρικοί. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Σε προσκαλώ να παραμείνεις στην ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα. Ακούω αυτό που λες ότι σε δυσκολεύει η ψυχοθεραπεία, γιατί όταν πας στη ψυχοθεραπεία βιώνεις τα συναισθήματα σου και αυτό είναι δύσκολο. Σε ακούω που λες ότι κάνεις διελήμματα και ξαναπας όποτε μπορείς. Εγώ θα σου έλεγα αν μπορείς να μπεις και μέχρι το δεύτερο επίπεδο της συμμετοχής εδώ στο κανάλι, όπου εκτός από την πρόσβαση στα ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία που διαβάζουμε και σχολιάζουμε στο πρώτο επίπεδο, θα έχεις και πρόσβαση στο Book Club που είναι κάθε Δευτέρα, όπου άνθρωποι διαφόρων ηλικιών συζητούμε με αφορμή τα βιβλία που διαβάζουμε κάθε φορά και κάνουμε ψυχοεκπαιδευτικές συζητήσεις και υπάρχει η αίσθηση της κοινότητας και η αίσθηση του ανήκειν. Και είναι πολύ χαμηλό το ποσό για να μπει κάποιος στο πρώτο επίπεδο της συμμετοχής, είναι 5 ευρώ. Και να γράφεστε στη συμμετοχή από υπολογιστή και από τον browser της Google για να μην έχετε έξτρα χρεώσεις. Στο πρώτο επίπεδο της συμμετοχής είναι 5 ευρώ, στο δεύτερο επίπεδο της συμμετοχής είναι 10 ευρώ. Είναι πολύ μικρό ποσό αυτό για να το δώσει κάποιος, πολύ πιο μικρό από ό,τι αν έκανε ψυχοθεραπεία, χωρίς να σημαίνει ότι η ψυχοεκπαίδευση και η συμμετοχή στο κανάλι υποκαθιστά την ψυχοθεραπεία. Είναι κάτι το οποίο γίνεται παραλλήλα. Θα σου έλεγα, μπες λίγο πιο βαθιά στη ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα και να πάρεις δύναμη και παραδείγματα από άλλες αγωνίστρες κοπέλες, άλλους αγωνιστές ανθρώπους, οι οποίοι αντιλαμβάνονται και αναγνωρίζουν ότι δεν είναι δικό τους πρόβλημα η όποια κακοήθεια του γονέα τους και προστατεύουν τον εαυτό τους από αυτή. Έχεις την αγάπη μου. Και εσύ και όλοι όσοι αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο δικό μας εαυτό και για την ελευθερία του να βιώνουμε τα συναισθήματα μας και να μπορούμε να είμαστε. Η μητέρα σου δεν σε αφήνει να είσαι. Είναι απαράδεκτο αυτό που λες ότι σου έκανε παρατήρηση γιατί να έχεις πένθος. Είναι απαράδεκτο να σε λέει υπερευαίσθητη γιατί κλαις που πέθανε η φίλη σου. Δηλαδή σαν να είναι, τι να πω ρε παιδί μου, σαν να μην είναι ανθρώπινη η μάνα σου. Σαν να και σε βλέπει σαν ένα αντικείμενο ή σαν μια προέκταση του εαυτού τους και όχι ως ένα ξεχωριστό άνθρωπο ο οποίος ναι δικαιούται να νιώθει τα συναισθήματά του και είναι και δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτή δικαιούται να νιώθει τα νεύρα της, εσύ δεν δικαιούσαι να νιώσεις τη θλίψη σου. Και για να μην την έχεις κιόλας να σου λέει ότι έχεις κάνει το σπίτι ξενοδοχείο, βρες ένα δικό σου σπίτι με τους τρόπους που περιγράψαμε, βάλε το στόχο, προγραμμάτισε το και σου εύχομαι τα καλύτερα. Δεν είσαι η μόνη που νιώθεις ότι you are the odd one out, ότι στην οικογένεια στην οποία γεννήθηκες και μεγαλώνεις είσαι διαφορετική από τους υπόλοιπους. Είμαστε και άλλοι.